Καλησπερίσω τηλεφωνικά τον πρώην Υπουργό και Βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Νομού Φθιώτιδας, τον κύριο Σταϊκούρα. Καλησπέρα, κύριε Σταϊκούρα. Τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, να είστε καλά. Και με περισσότερες ευχάριστες ειδήσεις, να πούμε συνολικότερα. Αν και από την εκπαίδευση λέτε στη Νέα Δημοκρατία και σε τοπικό επίπεδο ότι δεν είναι ευχάριστα τα μηνύματα. Έχετε και σχετικό δελτίο τύπου, κύριε Σταϊκούρα. Για εξηγήστε το. Για εμάς και για εμένα προσωπικά, εκπροσωπώντας ως βουλευτής στο νομό Φθιώτιδας, το νομοσχέδιο αυτό είναι άστοχο σε συλλογικό επίπεδο, σε επίπεδο χώρας δηλαδή, συνολικά για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ναι. Είναι άστοχο και μη ορθολογικό για την περιφέρεια Αστέρας Ελλάδος και είναι άστοχο, μη ορθολογικό και άδικο για τη Λαμία. Εξηγούμε. Πρώτα απ' όλα, δεν έχει καταλάβει κανένα στην Ελλάδα ποιος είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τα ΤΕΗ. Έχει αξιολογηθεί ο βαθμός επιτυχίας αυτών των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων σε σχέση με την αποστολή τους? Ναι. Εάν έχει γίνει και ο βαθμός αξιολόγησης ήταν υψηλός, τότε ποιος ο λόγος της κατάργησής τους? Αν ο βαθμός αξιολόγησης ήταν χαμηλός, ποια η ακαδημαϊκή λογική ενσωμάτωσής τους στα πανεπιστήμια? Ναι. Άρα η δίθεν συνέργεια ΤΕΗ και πανεπιστημίων που τυπλοφορείται το σχέδιο νόμου και επικαλείται ο κ. Υπουργός, αποτελεί ένα ακόμα πυροτέχνημα. Αφού τα ΤΕΗ πάβουν να υφίστανται ως αυτόνομα τριτοβάθμια ιδρύματα, όπως γίνεται με το ΤΕΗ Αστέρας Ελλάδος, πώς συνεργούν? Άρα, σε κεντρικό επίπεδο δεν υπάρχει στόχευση, δεν υπάρχει κατεύθυνση, δεν υπάρχει πρόσημο σε αυτό το νομοσχέδιο, δεν υπάρχει τεκμηριωμένη και ορθολογική εθνική στρατηγική. Αντιθέτως, υπάρχουν μικροκομματικές στοχεύσεις και διευθετήσεις επιμέρους συμφερόντων. Πάμε τώρα στην περιφέρεια. Στην περιφέρεια, ναι. Η περιφέρεια τι χάνει? Χάνει ένα αυτόνομο, αυτοδύναμο, τριτοβάθμιο ίδρυμα. Είχε το ΤΕΗ Αστέρας Ελλάδος, με έδρα τη Λαμία. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν το έχει. Είμαστε η μοναδική περιφέρεια που δεν έχουμε αυτοδύναμο, τριτοβάθμιο ίδρυμα. Να το πω πολύ απλά. Ναι. Οποιοδήποτε πλέον διδάσκει στη Στερεά Ελλάδα και θα υπάγεται στα άλλα τρία πανεπιστήμια, ναι, δεν θα αναφέρεται στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα και στη διεθνή βιβλιογραφία ο τίτλος Στερεά Ελλάδα. Πλήττεται συνεπώς μακροχρονίως η οντότητα της περιφέρειας Αστέρας Ελλάδος. Και εγώ θα θέσω ολομέλεια, κατά την τοποθέτησή μου, και ορισμένα ερωτήματα. Ναι. Παράδειγμα, ποιος εγγυάται ότι οι εξωγενείς παράγοντες θα λειτουργούν διαχρονικά υπέρ της περιφέρειας, αφού ουσιαστικά τώρα, με την ίδρυση δρομών από τρία παλιά πανεπιστήμια με έδρες σε δύο όμορων περιφερειών, κατακαιρματίζεται και ακαδημαϊκά και ερευνητικά η περιφέρεια Αστέρας Ελλάδος, πυροδοτώντας, όπως αναφέρω, διαδικασίες αλλαγής κέντρων αναφοράς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ποιος εγγυάται ότι κεφάλαια που θα διοχετεύονται μέσω των τριών πανεπιστημίων θα οδηγούνται και σε περιοχές της περιφέρειας, όταν η συμμετοχή της περιφέρειας πλέον στα όργανα διοίκησης των παλιών πανεπιστημίων, στην Αθήνα και στο Βόλο, θα είναι πολύ μικρότερη? Ποιος εγγυάται ότι τμήματα σε απόσταση εκατοντάδων χιλιόμετρων θα την χάνουν της αναγκαίας ακαδημαϊκής φροντίδας από τα κέντρα των αποφάσεων? Βεβαιώνει η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ότι η φορολογούμενη και συνολικά η ελληνική οικονομία δεν θα επιβαρυνθεί από αυξημένο αναφοιτητή δημόσιο κόστος? Εγγυάται ότι θα διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων ακαδημαϊκών υπηρεσιών από απόσταση 200 και 300 χιλιόμετρων? Άρα αυτά είναι πολλά και νομίζω σημαντικά ερωτήματα που τίθονται για τη στόχευση στην περιφέρεια. Και πάμε τώρα στη Φθιώτιδα και στη Λαμία. Εδώ είναι σαφές ότι υπάρχει και αδικία. Ναι. Η Λαμία δεν είναι πλέον έδρα τριτοβάθμου ιδρύματος όπως ήταν μέχρι τώρα. Ήταν η έδρα του ΤΕΗ Αστέρας Ελλάδος. Προστίθονται δύο τμήματα στην υφιστάμενη σχολή συν δύο τμήματα από το καταργούμενο ΤΕΗ, τα οποία όμως θα υπάγονται σε σχολές που θα έχουν έδρα σε πόλεις της περιφέρειας Θεσσαλίας. Ναι. Και αν δούμε συνολικά τι περισσεύει στη Λαμία, μειώνεται ο αριθμός των τμήματων στη Λαμία. Η μοναδική πόλη που σε αυτό το νομοσχέδιο έχει μείωση αριθμού τμήματων. Άρα η Λαμία θα έχει το μικρότερο μερίδιο στο εθνικό σύστημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα είναι παρείας σε αυτό το σύστημα και θα είναι σε δυσμενέστερη θέση όχι μόνο από έδρες άλλων περιφερειών,
αλλά και από αρκετές άλλες πόλεις της χώρας. Μιλάτε για το ΤΕΙ τώρα, κύριε Σταϊκούρα, έτσι. Στο Βόλο, στη Λάρισα, στην Άρτα και το καθεξής. Μιλάτε για το ΤΕΙ έτσι τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί για το Μιλάω συνολικά για τη Λαμία. Γιατί ο Υπουργός, ανοίγω μία παρένθεση, είπε ότι η Λαμία ουσιαστικά πρέπει να είναι τυχερή, γιατί θα έχει από 3 πανεπιστήμια τμήματα. Αναφέρομαι, αντιλαμβάνεστε τις αλλαγές που έρχονται, έτσι, κύριε Σταϊκούρα. Άρα δεν πρέπει να νιώθει άτυχη, αλλά μάλλον τυχερή. Μισό λεπτό. Καταρχήν μιλάει για τη στερεά Ελλάδα και σας εξήγησα για τη στερεά Ελλάδα. Γιατί τη Λαμία δεν την ακουμπάει ούτε το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ούτε η Γεωπονική. Μόνο το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ναι. Άρα δεν ισχύει αυτό το οποίο λέει. Είναι μόνο ένα πανεπιστήμιο. Και είναι τα τμήματα που περισσεύουν στο ΤΕΙ της Λαμίας μαζί με την υπάρχουσα σχολή, με τα δύο τμήματα που υπάρχουν στη Λαμία, συν δύο. Ναι. Άρα, σας εξήγησα σε επίπεδο περιφέρειας ποιοι είναι οι προβληματισμοί μας, οι ενστάσεις μας και η άρνησή μας, γι' αυτό και θα είμαστε αντίθετοι στο νομοσχέδιο. Ναι. Και σας εξηγώ και στη Λαμία ακριβώς τι συμβαίνει. Η Λαμία χάνει την έδρα του Πανεπιστημίου, ναι, του ΤΕΙ δηλαδή Στερεάς Ελλάδος. Μέχρι τώρα είχε έδρα ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα στη Λαμία. ΤΕΙ, ναι, Στερεάς Ελλάδος με έδρα τη Λαμία. Τώρα δεν υφίσταται αυτό. Μάλιστα. Δεύτερον, χάνει τμήματα, ναι, χάνει τμήματα. Και τρίτον, δεν αξιοποιεί ρυθμίσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν, όπως είναι η έκταση στην περιοχή της ΠΑΒΙΠ για τη δημιουργία κτηριακών υποδομών για να πανεπιστημιακή εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία, καθώς και 3 τμήματα ερευνών και την έδρα του Δικτύου Καινοτομίας Κεντρικής Ελλάδος, που ήταν στις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδος και Θεσσαλίας. Άρα, συμπερασματικά, ναι, η κυβέρνηση αφήνει τη Λαμία με λιγότερα από όσα παρέλαβε. Και προφανώς και το νομοθετικό της. Μάλιστα. Επειδή αναφερθήκατε στο τελευταίο, θέλω σε αυτό να σταθούμε λίγο, κύριε Σταϊκούρα, γιατί λέγεται από τους κύκλους του Υπουργείου Παιδείας ότι πολλά κεκτημένα χάθηκαν επί Νέας Δημοκρατίας, όπως με αποκορύφωμα η ταμπέλα, αν θέλετε, του Πανεπιστημίου Στερεάς, την οποία αναφέρεστε τόση ώρα. Τι απαντάτε? Πρώτα απ' όλα, η κυβέρνηση θέλει Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος ή δεν θέλει? Εάν θέλει και πιστεύει ότι η απόφαση εκείνη ήταν λάθος, γιατί δεν το επανορθώνει με την επανίδρυση του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος? Άρα το να ασκεί κριτική κάποιος όταν δεν ξέρουμε τη θέση του, μάλιστα, δεν στέκει. Το επαναλαμβάνω το, ναι, ερώτημα. Ναι, ναι. Εάν πράγματι η κυβέρνηση και οι τοπικοί βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας θέλουν Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος και ασκούν κριτική σε προηγούμενη κυβέρνηση ότι έκλεισε η ταμπέλα Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος. Γιατί με το παρόν νομοσχέδιο δεν επανορθώνουν εκείνο το λάθος κατά την εκτίμησή τους με την επανίδρυση του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος. Πρώτο. Δεύτερο θέμα. Να πάμε λίγο στην ουσία. Τι έγινε κατά το παρελθόν? Στο παρελθόν είχαμε Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος, το οποίο ιδρύθηκε επί διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και το οποίο λειτουργούσε με 2 τμήματα. Λειτουργούσε επαρκώς. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Ξέρουμε όλοι ότι είχε ισχνές επιδόσεις. Και προφανώς δεν είχε και επαρκείς κτηριακές υποδομές. Έρχεται προηγούμενη κυβέρνηση και ουσιαστικά κλείνει τον τίτλο του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος. Για λόγους στους οποίους έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Σήμερα που μιλάμε όμως, η Λαμία και η Φθιώτιδα είναι ή δεν είναι σε καλύτερη θέση από ό,τι ήταν το 2012 προκειμένου να διεκδικήσει ένα σοβαρό ποιοτικό εξωστρεφές Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος? Μάλιστα. Να δούμε λίγο τα δεδομένα. Ναι. Η Λαμία το 2012 είχε ένα τμήμα, σωστά? Ναι. Σήμερα έχει μία σχολή με 2 τμήματα. Μεγάλη διαφορά. Η Λαμία δεν είχε μεταπτυχιακό. Σήμερα στη Λαμία λειτουργεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Η Λαμία δεν είχε μέλη ΔΕΠ τότε. Σήμερα έχει μέλη ΔΕΠ. Η Λαμία δεν είχε έδρα ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος τότε. Δεν υπήρχε ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος. Ναι. Ήτανε 2 έδρες. Ήτανε η έδρα, σήμερα είναι η έδρα, μέχρι σήμερα, μετά το νομοσχέδιο δεν θα είναι, η έδρα του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος. Η Λαμία δεν είχε προχωρήσει καθόλου κτηριακές υποδομές. Έγιναν προσπάθειες και καταλήξαμε σε συγκεκριμένο χώρο με τη βοήθεια και του ΤΕΙ και πολλών συμπατριωτών για την έδραση επαρκών χώρων για να γίνει ένα καλό πανεπιστήμιο. Η Λαμία δεν είχε κέντρα έρευνας και καινοτομίας. Με νόμο του 2014 δημιουργήθηκαν αυτά που καταργήθηκαν αργότερα επί ΣΥΡΙΖΑ. Άρα με λίγα λόγια τι προσπαθώ να σας πω? Προσπαθώ να σας πω ότι σήμερα υπάρχουν κεκτημένα των τελευταίων ετών, ναι, που μας κάνουν να μπορούμε να υποστηρίξουμε βάσιμα με επιχειρήματα μια σοβαρή πρόταση για ίδρυση Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος. Μάλιστα. Και σε ό,τι με αφορά, αυτό
είναι ένα θέμα το οποίο παραμένει ανοιχτό και είναι σταθερός, αδιαπραγμάτευτος στόχος και δικός μου και εκτιμώ και της περιοχής. Μάλιστα. Πριν σας αποδεσμεύσω, ένα σχόλιο, γιατί φαίνεται να υπάρχουν, να σας πάω και στο άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο παρακολουθείτε χρόνια. Έχετε κάνει πάρα πολλές ερωτήσεις το τελευταίο διάστημα με τη Λάρκο. Φαίνεται να υπάρχει μια οριστική συμφωνία, εν πάση περιπτώσει, για την αποπληρωμή των χρεών με μείωση της παραγωγής, για να μπορέσει να συνεχίζει να έχει παροχή ηλεκτρικής ενέργειας η Λάρκο, κύριε Σταϊκούρα. Αυτά βγαίνουν από τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε. Σας ακούω. Πρώτα απ' όλα, να το συνδυάσω λίγο και με το αρχικό σχόλιο που κάνατε για τη Λάρκο. Ναι. Είπατε ότι έχουμε εξελίξεις οι οποίες αποδεικνύουν ότι η Λάρκο μένει σε βιωσιμότητα. Έτσι λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες. Για πείτε μου. Το μένει σε βιωσιμότητα σημαίνει ότι έχεις μια επιχείρηση η οποία παράγει κέρδη και η οποία προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να αποπληρώσει οφειλές που έχουν δημιουργηθεί κατά το παρελθόν, πρόσφατο και πολύ μεγαλύτερο. Ναι. Αυτό δεν συμβαίνει σήμερα στη Λάρκο. Η Λάρκο εξακολουθεί να παράγει ζημιές, εξακολουθεί να έχει πολλά προβλήματα βιωσιμότητας και εξακολουθεί να έχει μια κυβέρνηση η οποία δεν καταθέτει ένα σχέδιο για το πώς θα διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της Λάρκο. Γιατί πράγματι το κρίσιμο θέμα είναι πώς θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα. Σας θυμίζω ότι πριν ένα χρόνο οι ίδιοι που πανηγυρίζουν σήμερα για την απόφαση της ΔΕΗ με τη Λάρκο ήταν οι ίδιοι που πανηγύριζαν τότε για μια αντίστοιχη απόφαση της ΔΕΗ με τη Λάρκο. Και τι λέγανε? Ότι σώθηκε η Λάρκο και ότι διασφαλίστηκε το μέλλον της Λάρκο γιατί βρέθηκε μια λύση με τη ΔΕΗ. Ναι. Αν είχε βρεθεί τότε η λύση με τη ΔΕΗ, σήμερα γιατί επανερχόμαστε? Γιατί προφανώς η εταιρεία συνεχίζει να παράγει ζημιές, οπότε δεν μπορεί να αποπληρώσει ούτε τις τρέχουσες υποχρεώσεις που έχει στην ΔΕΗ. Όχι τις οφειλές και τις υποχρεώσεις. Αφήνω στην άκρη ότι υπάρχει το ανοιχτό θέμα των κρατικών ενισχύσεων. Υπάρχουν θέματα από άλλα χρέη, αλλά και λειτουργικότητας επιχείρησης. Άρα το κρίσιμο θέμα για εμένα είναι το εξής. Να μην κρύβει η κυβέρνηση το πρόβλημα κάτω από το χαλί, όπως κάνει συστηματικά τα τρία τελευταία χρόνια. Πενθυμίζω ότι ο Υπουργός Οικονομικών από το 2015 είχε αναφέρει ότι είναι προτεραιότητα η διασφάλιση της βιωσιμότητας Λάρκο και θα υπάρξει άμεσα ένα στρατηγικό σχέδιο για αυτήν. Ναι. Από το 2015 στρατηγικό σχέδιο δεν έχω δει και εκτιμώ ούτε εσείς έχετε δει ή έχετε ακούσει. Και υπενθυμίζω επίσης ότι τον Απρίλιο, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, του 2018, ο Υπουργός και ο Σταθάκης μας κάλεσε όλους στο Υπουργείο, βουλευτές, εργαζόμενους και διοίκηση, και είπε ότι επειδή η εξελίξη της Λάρκο είναι δυσμενέστερες από τις εκτιμήσεις αρχικές και τις προβλέψεις, θα πρέπει άμεσα να καταρτιστεί και θα παρουσιαστεί και στους βουλευτές και στη διοίκηση και από τη διοίκηση στους εργαζόμενους ένα επιχειρησιακό σχέδιο για τη Λάρκο. Από τότε έχω καταθέσει 6 ερωτήσεις και δεν έχω πάρει καν απάντηση. Αυτό που είναι το κρίσιμο θέμα συνεπώς είναι να καταλάβουμε τι ζητά η κυβέρνηση, ποιος είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης και της διοίκησης εταιρείας για το μέλλον της Λάρκο. Για να εξασφαλιστεί, να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της Λάρκο. Το πιθανότερο είναι, όπως έχει κάνει και με πολλά άλλα περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου η κυβέρνηση, να κρύβει το πρόβλημα κάτω από το χαλί, ώστε να το βρει η επόμενη κυβέρνηση διωγγωμένο, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να οικοθετώντας έτσι τα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας. Κύριε Σταϊκούρα, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας και στα δύο θέματα. Καλό βράδυ.